Είναι η χειρότερη μέρα. Ο Δήμος Ιστιάς είναι που περιμένει να ζήσει το ολοκαύτωμά του. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαστε μόνοι μας. Έτσι λέτε. Γιατί το λέτε, κύριε Δήμαρχε, αυτό δεν επιχειρούν αυτή την ώρα, δεν άρχισαν οι επιχειρήσεις από τον αέρα. Είμαι δίπλα στο μέτωπο και δεν επιχειρεί κανένα αέριο που έπρεπε να είναι εδώ από τις πρώτες. Είστε σε ποιο μέτωπο αυτή την ώρα για να μας το προσδιορίσετε? Στο μέτωπο των Γουγών. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι δύο βήματα από το χωριό. Προς τα πού κατευθύνεται η φωτιά? Πάει μέσα στις Γούβες αυτή την ώρα? Έρχεται προς τις Γούβες. Μάλιστα. Το μόνο το οποίο δεχόμαστε ως παρουσία της πολιτείας είναι γελία μηνύματα για εκενώσεις των χωριών, που το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι να καούν τα χωριά. Δεν μπορούν να διαθέσουν ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα για κάθε χωριό το οποίο μας προτείνουν, μας συστήνουν να εκκαιρώσουμε. Χθες το βράδυ δεν είχατε πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην περιοχή που έδιναν τις μάχες? Ποιος τις έδινε τις μάχες? Ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα για κάθε χωριό που εκενώνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το μόνο που γίνεται, λέτε, είναι μήνυμα του 112, εκενώστε την περιοχή και φύγετε. Μήνυμα για εκενώσεις, όχι και μήνυμα σε μένα που μας συστήνει η πυροσβεστική να δώσει εντολή εκένωσης. Και πού πάει αυτός ο κόσμος που φεύγει από τα χωριά, κύριε Δήμαρχε? Αυτός ο κόσμος πάει εκεί που η αυτοδιοίκηση έχει κανονίσει να μετακινηθεί με ασφάλεια. Και τα χωριά σώζονται επειδή με αυτοδυσία μένουν οι κάτοικοι και τα σώζουν. Να σηκωθούν τώρα τα εναέρια μέσα. Μα τώρα είναι 7.30 ώρα. Έχει ξημερώσει εδώ και μία ώρα και πάνω. Δεν άρχισαν να πετάνε αεροσκάφη? Δεν βλέπετε που θα είναι αεροσκάφη ή ελικόπτερα? Δεν βλέπω τίποτα. Έπρεπε να είναι εδώ και μία ώρα εδώ. Παρακαλώ, τέσσερις μέρες. Είναι πέμπτη μέρα σήμερα που εκκυπαρώ για εναέρια μέσα. Και ήρθαν με το ζόρι χθες. Το ξέρω, κύριε Δήμαρχε. Σας έχω ακούσει όλες τις μέρες. Αυτό είναι η ντροπή της ελληνικής πολιτείας. Περιμένουμε η φωτιά να σβήσει τη θάλασσα το 2021. Μα η φωτιά έτσι όπως πάει, στη θάλασσα θα πάει στο τέλος. Θα τελειώσει μόνη της το έργο. Να φτάσει η φωτιά στη θάλασσα. Και δεν πληνούμε θύματα γιατί μεριμνούμε και οι κάτοικοι έχουν εμπειρία από φωτιές λόγω του ότι έχουμε μάθει να ζούμε μέσα σε αυτές. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το μέτωπο, λέτε, κινείται προς τις Γούβες και από εκεί και πέρα, εάν ξεφύγει από εκεί, κινείται προς τις Θιαία. Προς το Αγριοβότανο, προς τη Γερακιού, κινείται και πέρασε τη Μονοκαριά και φτάνει, κινείται προς τις Θιαία, στις Καματριάδες, στα Καμάρια, στις Καλτσάδες. Όλο το Δήμος μας είναι ένα μέτωπο. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, θα σας ξαναβρω.